Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Πώς πάει η δουλειά, τι γίνεται με τον φίλο μας, τον Ερντογάνη, τον πολύ προνεμένο. Κοιτάξτε, 2 χρόνια, καμιά 60 άρθρα, καμιά 60 συνεντεύξεις στην τηλεόραση και καμιά 100 στα ραδιόφωνα. Συν ένα βιβλίο, συν ένα δεύτερο βιβλίο που βγάζω τώρα, το οποίο δεν είναι κατόπιν εορτής, δηλαδή δεν είναι βιβλία επιμηθέα, αλλά βιβλία προμηθέα. Δηλαδή, πρώτα σκεφτόμαστε, αξιολογούμε και μετά το βλέπουμε να γίνεται. Ενώ ο επιμηθέας τι κάνει, το βλέπει και μετά απλά το σχολιάζει. Εμένα μου αρέσει πάντοτε να προβλέπω και νομίζω ότι έχω καταρρύψει αυτή την καραμέλα που είχαμε περί απροβλέπτου Ερντογάν. Η πολιτική της Τουρκίας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια. Και των συμμάχων μας που είναι κοινοί στην ιστορία, δηλαδή αυτούς που έχουμε εμείς συμμάχους, έχει και η Τουρκία ταυτόχρονα. Έχουν υπάρξει κάποιες μικρές συγκρούσεις για θέματα συμφερόντων, αλλά το ίδιο έχουν κάνει και σε εμάς. Δηλαδή, πολλές φορές μας έχουν κάνει νεοβολήσει και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό, γιατί ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε λίγο μυστήριοι στα χούστα μας τα τηλεοπτικά. Καθόμαστε, παρακολουθούμε τα πάντα, από Βουλή μέχρι πολιτικές συζητήσεις, οι οποίες πηγαίνουν και με τα μεσονύκτιες ώρες. Κάποια στιγμή, λοιπόν, στο κανάλι Κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, προχθές το βράδυ ήταν καλεσμένο πολιτικό πάνελ. Ήταν και ο κύριος Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε. Ο οποιοδήποτε μπορεί να λύσει το Κυπριακό, δίνοντας αυτό που ζητάει η Τουρκία. Και βεβαίως και το Αιγαϊκό. Το θέμα δεν είναι να λύνουμε για να λύνουμε. Ο οποιοδήποτε μπορεί να λύσει το Κυπριακό, δίνοντας αυτό που ζητάει η Τουρκία. Και βεβαίως και το Αιγαϊκό. Το Αιγαϊκό, κύριε Σταθακόπουλο. Υπάρχει ζήτημα Αιγαϊκό και συγχωρήστε με λίγο, γιατί εγώ δεν το ξέρω, Αντώνη, το ξέρεις εσύ, έχουμε Αιγαϊκό ζήτημα. Έχουμε, άμα το βάλει ο κύριος Κερίδης. Κύριε Σταθακόπουλο, έχουμε Αιγαϊκό ζήτημα. Τι λέτε. Τα θέματα της Τουρκίας είναι διαχρονικά ανοιχτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα ενστερνιζόμαστε και θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Ή τουλάχιστον όποιος κάτσει να συζητήσει με τους όρους που θέτει η Τουρκία, απριόρι είναι χαμένος. Γιατί? Διότι η Τουρκία δεν έχει από καμία διεθνή σύμβαση δικαίωμα σε κάτι, ή ό,τι δικαίωμα έχει το έχει καλύψει ήδη. Δεν μπορεί λοιπόν να αναθεωρήσει και να ζητήσει νέα δικαιώματα. Αντιθέτως, αν κάτσουμε εμείς στο τραπέζι, που είμαστε οι δικαιούχοι, τα λέω απλά και νομικά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν είμαστε δικαιούχοι. Αν κάτσουμε με κάποιον που δεν είναι δικαιούχος, απλώς διεκδικεί δικά μας πράγματα ή καταπατά δικά μας πράγματα, ποιος θα κερδίσει από τους δύο? Όχι εγώ που είμαι ο δικαιούχος, θα δικαιωθώ και θα του πω, ξέρεις κάτι, άντε φύγε, δεν δικαιούσε τίποτα. Αντιθέτως, θα δικαιωθεί αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα, αλλά όταν θα σηκωθεί από το τραπέζι, θα έχει πάρει κάτι, έστω κάτι ελάχιστο. Τι, το πιο ελάχιστο? Την αναγνώριση ότι έχω συνομιλητή μου καταπατητή. Αυτό και μόνο στα νομικά είναι η βάση για να ξεκινήσουμε να συζητάμε και να κερδίζει η αντίδικη πλευρά. Άρα λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ποιήσεις, όρεις που κάθε κράτος, η διεθνής κοινότητα πρέπει να έχει προς αποφυγή εντάσεων, πολέμων κτλ. Είναι τελείως διαφορετικό η Τουρκία, η οποία έχει συγκεκριμένη πολιτική, δηλωμένη εξ αρχής, δεν έχει τίποτα το απρόβλεπτο. Μας το λέει, μας το δηλώνει, ούρμπι ετ όρμπι στην πόλη και στην οικουμένη, ό,τι θέλω. Πρώτον, θέμα Θρακικό. Θέμα Αιγαίου νησιών στην εκμετάλλευση της 25ης παράλληλος στη μέση του Αιγαίου χωρισμένο. Θέλω την περιοχή νότια της Κρήτης. Τώρα έρχονται και τα φιντάνια της κεμαλικής λογικής, οι οποίοι διεκδικούν τα 3/4 της Κρήτης και αφήνουν στην Ελλάδα χαριστικά μόνο τα Χανιά. Έχουμε θέμα στην Κύπρο και γνωρίζουμε ότι μας κυκλώνει με βάσεις και καλές σχέσεις, όπως προσπαθεί να κάνει με όλους τους Βαλκάνιους γειτονές μας στα βόρεια, μέχρι την Αλβανία, και με τη βάση που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να θεμελιώσει στη Λιβύη. Και μια και είπα για τη Λιβύη, να πούμε το εξής. Είμαι ο μόνος που είχα εξηγήσει, και είναι νομικές οι έννοιες, δεν είναι θέμα πρόθεσης ή γεωπολιτικής, ότι το σύμφωνο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας δεν είναι άκυρο απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων, είναι ακυρώσιμο. Οι έννοιες νομικά είναι πολύ συγκεκριμένες. Ακυρώσιμο σημαίνει ότι έχει στοιχεία ακυρότητος, αλλά μέχρι να ακυρωθεί από ένα δικαστήριο ή ένα διεθνές όργανο, ενώπιον το οποίο θα προσφύγει ο αδικούμενος, παράγει ένομα αποτελέσματα, έστω και αν είναι ακυρώσιμο.
Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μεν ένα ακυρώσιμο σύμφωνο με τη Λιβύη, το οποίο όμως παράγει δεδικασμένο. De facto δηλαδή καταστάσεις. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, κύριε καθηγητά, για την πρόοδο της συζήτησης. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, γιατί έτσι είναι όπως τα λέτε, αυτό λένε όλοι όσοι ξέρουν νομικά και διεθνές δίκαιο. Το ερώτημα είναι, η Ελλάδα έκανε τις ενέργειες για να γίνει άκυρο αυτό το χαρτί? Για να γίνει άκυρο, όχι. Οι ενέργειες διαμαρτυρίες οι οποίες έχουμε κάνει είναι στα πλαίσια τα σημαντικά, δηλαδή τύπου τι είναι αυτό, διαμαρτύρομαι γιατί το κάνει αυτή η Τουρκία. Προσφυγή κατά της συμφωνίας αυτής ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου δεν έχει γίνει. Βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει ένας αντίλογος, γιατί είναι λίγο και δίκοπο μαχαίρι, ότι αν προσφύγεις κατά του καταπατητή ουσιαστικά τον κάνεις συνομιλητή σου και αναγνωρίζεις ότι κάτι πάει να κάνει. Οπότε τι κάνεις, αδιαφορείς. Εκεί όμως δημιουργείται το άλλο πρόβλημα. Στο διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζεται χρησικτησία. Μόνο στο αστικό δίκαιο. Έλα όμως που η Τουρκία έχει καταφέρει να κάνει μια de facto, εκ των πραγμάτων δηλαδή, όχι de jure, εκ του νόμου, αναγνώριση σε θέματα χρησικτησίας. Δηλαδή παράγει μια καινούρια λογική και οπτική στο διεθνές δίκαιο. Και για να θυμίσω στους ακροατές, το 1939 έτσι πήρε με το έτσι θέλω από τη Συρία την Αλεξανδρέτα, χωρίς να ρίξει σφαίρα. 45 χρόνια στην Κύπρο αυτό οικοδομεί. Μια de facto κατάσταση η οποία κάποια στιγμή θα πάει ενώπιον δικαστηρίου και θα νομιμοποιηθεί ο καταπατητής. Κάποια στιγμή θα πάμε ενώπιον δικαστηρίου και θα νομιμοποιηθεί ο καταπατητής, μάλλον αμφισβητείας της νότιας θαλάσσης της Κρήτης ή ενδεχομένως ο αμφισβητείας του Αιγαίου ή της Θράκης. Άρα λοιπόν, αν ο Υπουργός των Εξωτερικών, η κυβέρνηση, καλούσε τον κύριο Σταθακόπουλο και του έλεγε με δεδομένο ότι... Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ποτέ. Ναι, το ξέρω. Είναι ερώτηση εργασίας. Ναι. Αν λοιπόν τον καλέσει και τον πει, δεν θέλω να τον καταστήσω συνομιλητή. Πες μου ποια άλλη ενέργεια μπορώ να κάνω σε επίπεδο διπλωματικό, ούτως ώστε να αρχίσω να το σβήνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Την έχω γράψει, να την πω την εφημερίδα. Έχει, Κανένα ελεύθερα, πρόβλημα. Ναι. Σαλόνι, τέλος Φεβρουαρίου στα Νέα. Και... Άρα το έχει διαβάσει το σύμπαν. Το έχει διαβάσει το σύμπαν, ναι. Και έχει αποδελτοποιηθεί, το γνωρίζω αυτό, από τα αρμόδια Υπουργεία. Να το πούμε τώρα και για τους ακροατές μας. Η πρόταση, με δύο λόγια. Η πρόταση είναι ότι το Αιγαίο είναι περιοχή Natura Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει αρμόδια χώρα προστασίας του Αιγαίου, όλο το Αιγαίο, Natura περιοχή δηλαδή, έτσι. Την Ελλάδα, GR, δηλαδή πέραν από τα ναυτικά μας σύνορα. Επομένως η Ελλάδα μπορεί να ταυτίσει τους χάρτες στους ευρωπαϊκούς Natura με τους χάρτες των ναυτικών μας σύνορων και το πολεμικό μας ναυτικό και το λιμενικό μας να βγαίνει έξω από τα σύνορα τα ναυτικά, όχι για περιπολία σύνορων, αλλά για περιπολία προστασίας του περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος και τα Natura. Κάθε φορά που θα έρχονται οι Τούρκοι και θα μας παρενοχλούν ή θα έρχονται οι ψαράδες τους οι οποίοι ψαρεύουν κόντρα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ψαρέματος, εμείς ψαρεύουμε με περιοριστικούς όρους, ενώ η Τουρκία, επειδή δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση, ψαρεύει στο Αιγαίο ανεξέλεγκτα. Όπως θέλει. Λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν μπορούμε να τους αποθούμε ότι εδώ πέρα ενοχλούν περιοχή Natura ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Και όταν πάνε να μας πούνε κάτι, θα επικαλούμαστε τα ευρωπαϊκά όργανα. Και γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Σταθακόπουλε, αυτό τόσα χρόνια? Δεν ξέρω. Εγώ το είπα πάντως. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι άμεσα υλοποιήσιμο, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο. Αυτό όμως. Ταυτίζεις τους χάρτες, μέχρι και δε και τελείωσε. Στο ερώτημα του Στέφανου, έτσι το μυαλό μου τρέχει στο φοβικό σύνδρομο. Όπως και πολλές άλλες πράξεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, δεν τις κάνουμε γιατί υπάρχει φοβικό σύνδρομο. Έτσι δεν είναι, κύριε Σταθακόπουλε? Ναι, υπάρχει φοβικό σύνδρομο με την Τουρκία, διότι δυστυχώς μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και πάει στην ιστορία δηλαδή το θέμα αυτό, όπου εμπιστευτήκαμε με κλειστά μάτια τους συμμάχους μας, οι οποίοι διέλυαν το καθεστώς το προηγούμενο της Τουρκίας, δηλαδή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά την ίδια στιγμή την ανοικοδομούσαν ως Τουρκία, πάλι για τα συμφέροντά του. Μας άφησαν και μας πούλησαν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, με τη γνώση της ιστορίας, με τις ήττες τις διπλωματικές που έχουμε υποστεί και με την απώλεια της μισής Κύπρου και με όλες αυτές τις διεκδικήσεις τις οποίες κάνει η Τουρκία, έχει διαμορφωθεί ένα πνεύμα
στον πολιτικό κόσμο της, της Ελλάδος διαχρονικά, όποιο κόμμα και να κυβερνήσει, όποιοι πολιτικοί και, και αείμνηστοι μακαρίτες να έχουν περάσει τώρα, ότι με την Τουρκία δεν πάμε σε κόντρα τέτοιου είδους, γιατί δεν θέλουμε πόλεμο, πάμε να τα βρούμε και να την εκλογικεύσουμε. Όμως, για να τα λέμε έτσι κατανοητά, είναι σαν να έχουμε δύο παιδιά στον δρόμο που τσακώνονται. Ο ένας είναι από καλό σπίτι και επικαλείται το δίκαιο, και ο άλλος είναι έτσι λίγο πιο μπρουτάλ, λίγο πιο αλητία. Ελλάδα-Τουρκία δηλαδή. Είναι οι δυο τους, και το καλό παιδί επικαλείται συνέχεια ότι αυτό που μου κάνεις, το bullying δηλαδή το οποίο μου ασκείς, είναι άδικο. Λέει ο άλλος, καλά, φάει τώρα μία στο κεφάλι να είσαι στο φόβο μου, πέσε κάτω τάβλα και θα τα βρούμε. Έρχεται μετά η μαμά, Ευρώπη, και ο μπαμπάς στο ΝΑΤΟ. Παιδιά, γιατί τσακώνεστε, γιατί είσαι κάτω εσύ αιμόφρυτος, λέει η Τουρκία. Λέει η Τουρκία ο Μπρουτάλ. Δεν ξέρω, μόνος έπεσε και χτύπησε. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Βρείτε τα, λέει η μαμά, ναι, και ο μπαμπάς, ναι, μην ξανατσακωθείτε. Ναι. Γιατί τους ενδιαφέρει η ασφάλεια. Ναι, αλλά η ασφαλιά έχει πέσει όμως. Πείτε μου και κάτι άλλο. Έχει πέσει και στη φοβία πλέον, ακριβώς. Κύριε Σταθακόπουλε, πείτε μου λίγο και κάτι ακόμα που έχει άμεση σχέση με όλα αυτά, γιατί εγώ το συνδέω. Mm-hmm. Η δήλωση του κυρίου Στόλτεμπεργκ. Ο ναι. Στόλτεμπεργκ δεν είναι ούτε Αντωνάκος ούτε ο Στεφανάκος. Ο Στόλτεμπεργκ είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είτε mm-hmm. το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Έτσι. Και όταν βγαίνει και λέει αυτός ο καλός κύριος ότι δεν μπορούμε να βάζουμε ίσα βάρκα ίσα νερά μια νόμιμη κυβέρνηση με έναν κακό επαναστάτη στρατηγό, και ότι δεν αποκλείεται το ΝΑΤΟ να βοηθήσει την νόμιμη κυβέρνηση. Σωστά. Αυτό πόσο σας ανησυχεί έως τρομοκρατή? Το είχα γράψει πέρσι το καλοκαίρι, άρα κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι κάνω εκτίμηση εκ των υστέρων. Ναι. Η Λιβύη πάει να μοιραστεί σε δύο ζώνες επιρροής, ούτως ώστε πάλι η τρίτη να εξυπηρετεί ο καθένας σε τη δικιά του πλευρά τα συμφέροντά του. Mm-hmm. Εκεί πέρα θα εγκατασταθεί μια πολύ καλή βάση και της Τουρκίας, άρα θα μας έχει σαν κυκλώσει, όπως έλεγα από τότε. Θα τα μοιράσουν μια χαρά οι Σαρατζικοί με τους, πώς το λένε, τον Φάραντ. Και χωρίζοντάς τα, θα έχουν πάλι τις ζώνες επιρροές τους, πάλι η Λιβύη θα γίνει μια χώρα, πολλές χώρες είναι έτσι, παρείας, ελεγχομένη κτλ. Κτλ. Βάσει ξένων άλλων συμφερόντων και όχι ντόπιων Λιβικών. Βεβαίως θα είναι και η δική τους εμφύλη, η δική τους διχόνοια, μια δικιά μας παθογένεια. Ναι, αλλά πάπια. Πείτε μου για το ρόλο του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ. Το ΝΑΤΟ και ο ΙΕ έχουν επίσημα αναγνωρίσει και εξαντανακράσει ως και η Ελλάδα το Σάραντ. Απ' την άλλη μεριά η Ελλάδα έχει κάνει το εξής, φαινομενικά. Στα πλαίσια της διπλωματίας της και να παίξει μπάλα και με τις δύο μεριές, δηλαδή και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, δηλαδή και με τον ΝΑΤΟ, ο ΙΕ που ανήκουμε και εξαντανακλάσεις, αναγνωρίζουμε και εμείς το Ζάρατ, έχουμε φέρει το Χάφταρ εδώ και έχουμε προσπαθήσει να γίνουμε διαμεσολαβητές κάποιες επίλυσης. Δεν έχει επιτευθεί αυτό. Δεν το κυνηγήσαμε και ιδιαίτερα, κύριε Σταθμό. Απ' την άλλη μεριά, οι σύμμαχοί μας εντός και εκτός εισαγωγικών βλέπουν ότι η Ελλάδα πάει να σηκώσει και κεφάλι καμιά φορά να κάνει και κάτι δικό της. Τρώσει εκεί πέρα μια σφαλιάρα και επανέρχεσαι στα ίσα. Λοιπόν, επειδή κύριε Σταθακόπουλε μας πιέζει ο χρόνος, mm-hmm. μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω, επικαλούμενος λίγο την ιδιότητά σας και ως Οθωμανολόγος, γιατί πριν αναφερθήκατε mm-hmm. στην ιστορία mm-hmm. και δείχνουμε ότι ως χώρα και ως θεσμοί mm-hmm. στρογγυλεύουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Λιένουμε τις αιχμές mm-hmm. και πολλές φορές θα έλεγα λιένουμε και τα δόντια που έχουμε στο στόμα μας για να τα δείξουμε και να μας φοβηθεί κάποιος. Το σχόλιο yeah. σας θέλω για το μήνυμα για την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων της Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου στο μήνυμά της ήταν στρογγυλοποιημένη και political correct η τοποθέτησή της. Δεν mm-hmm. αναφέρθηκε πουθενά η λέξη Τουρκία, η λέξη Μουσταφά Κεμάλ yeah. και η λέξη βέβαια δολοφονία, βιασμός κτλ. Όλων αυτών των ανθρώπων που έχασαν yeah. τη ζωή τους. Mm-hmm. Το σχόλιο σας. Το σχόλιο, κοιτάξτε τώρα, ο καθένας και ειδικά θεσμικοί παράγοντες μπορεί να λένε τι θέλουν. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει την αξιολόγηση και την κριτική του. Δηλαδή δεν θα κάνω εγώ λογοκρισία στα επίσημα όργανα στο τι λένε. Ας λένε. Το θέμα όμως είναι άλλο, η ουσία. Η ουσία είναι ότι η ελληνική πολιτεία επίσημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, αλλά και θεσμικοί μας παράγοντες, έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν λέξεις ουδέτερες. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ουδέτερες λέξεις υποτίθεται ότι δεν ξύνουν πληγές, δεν ενοχλούν την Τουρκία και ότι είναι στα πλαίσια το να τα βρούμε. Τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία κάθε άλλο παρά αυτό κάνει,
αλλά την δικιά μας τάση και διάθεση ουδετερότητας λέξεων, τη θεωρία δυναμία, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Δυστυχώς. Και δημιουργούν μια ατονία, να το πω έτσι, στην συνείδηση γενικώς του κόσμου και του λαού και απώλεια ασθένους. Κάτι το οποίο ξεχνάμε είναι ότι οι Τούρκοι καθημερινά, τα μικρότερα κανάλια, παλιά τα μεγάλα κανάλια, τώρα έχει φύγει ως πρώτη είδηση, τα μικρότερα κανάλια, παίζουν ακόμα το 2015 που κλαίγαμε μπροστά στα κλειστά ATMs. Την πρώτη μέρα που κλείσανε. Ναι, ναι. Και λένε ότι αυτός ο λαός δεν έχει σθένος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όταν σε αντιμετωπίζει έτσι, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά λέμε τι εικόνα προσπαθεί να δημιουργήσει. Και όταν διατηρεί τις συμμαχίες της και όταν βάζει συμβολισμούς που εμείς αποφεύγουμε, δηλαδή λέει ο Ερντογάν, το 2023 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, το 2053 600 χρόνια ανάλωση της πόλης, το 2071 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερ, και βάζει ορόσημα ιστορικά και για τις μελλοντικές γενιές των Τούρκων, εμείς σε αντίθεση όλα αυτά τα αφαιρούμε. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν έχουμε να κάνουμε με τη Δανία απέναντί μας. Πρέπει επιτέλους να χωνέψουμε και να καταλάβουμε ότι απέναντί μας είναι μια χώρα η οποία έχει τελείως διαφορετικό αξιακό κώδικα από το δικό μας. Και με δύο λόγια δηλαδή, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι το φοβικό σύνδρομο που διακατέχει τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις κάνει κακό και δεν κάνει καλό στη γενικότερη προσπάθεια την οποία θέλουμε. Αυτό νομίζω είναι το διατάφτα. Το διατάφτα είναι αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι η Τουρκία σέβεται πρωτίστως αυτόν που σέβεται τον εαυτό του και δεν φοβάται. Τότε σε σέβεται η Τουρκία. Ενώ, μόλις χθες διάβασα το Think Tank, το ΣΕΤΕ, πώς το λένε, το οποίο λέει αυτό το οποίο είπατε, ότι οι Έλληνες, με δυο λόγια λέει, ότι οι Έλληνες φοβούνται, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Επίσης, το Think Tank του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, το δημοσίευσα χθες, προωθεί για την επόμενη μέρα Ερντογάν το 23 ως αντιπαλό του τον Αλί Μπαμπατζάν. Για να ξέρουμε δηλαδή η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και γενικώς η Αμερική που παίζουν ταυτόχρονα, βεβαίως συνομιλούμε με τον Ερντογάν, αλλά για την επόμενη μέρα για το 23 ποντάρουν στον Αλί Μπαμπατζάν. Είναι χθεσινή είδηση, είμαι ο μόνος που το έγραψε και δημοσιεύθηκε στο μιλητέρ του Παρικαργουνό. Να είστε καλά, καλά κύριε καθηγητά. Καλημέρα.